Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής νέων δικτύων ίδρυυσης στο Ηράκλειο, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές από την οδό Θενών στην περιοχή της Αρίσου. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, σκόνη πολύ. Και λέμε εσύ για μου, πόσο χέρι είστε? Ναι. Άμα το καθυστερήσουν, θα είναι βάρος δικός της. Είναι λίγο καθυστέρηση, αλλά και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομών, καθώς θα περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό οι απώλειες νερού. Ωστόσο, δεν λείπουν και τα προβλήματα, καθώς μερίδα δημοτών διαμαρτύρονται για τα σύννεφα σκόνης που πνίγουν τα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, να περάσουμε, να βγούμε έξω από το σπίτι. Να, κοιτάξτε εδώ. Μπορώ να εξαδέρφω μου κάθε εκεί απέναντι και πρέπει να κάνω ολόγυρα έτσι. Φοβάμαι τα σκαλοπάτια γιατί έχω πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλα τα χώματα είναι πάνω στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που ζουν σε αυτό το δρόμο που είναι 600 μέτρα δρόμος και δεν έχουν πρόσβαση στα τελείως απαραίτητα. Και δεν μπορεί κανένας να περάσει ούτε καν από το πεζοδρόμιο, γιατί τα περισσότερα έχουν κολόνες στη ΔΕΗ επάνω. Αυτός που έχει πάρει το έργο δεν μπορεί να έχει μια υδροφόρα να βρέχει το δρόμο και να κάνει τη δουλειά του? Μόνο γεμίζει όλο τον κόσμο να πούμε σκόνες. Δεν μπορεί να περνάει. Είναι ένα έσχος. Όπου και να περάσει αυτό το τετράγωνο εδώ, να πας κάτω, είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να περάσεις. Τι βρωμέζεις. Συγγνώμη, από πού να περάσει η υδροφόρα? Αφού όλος ο δρόμος είναι σκαμμένος. Παιδί μου, πήγαινε αυτή τη στιγμή να κατέβεις από το στάδιο κάτω. Να δεις τι γίνεται. Έχουν κάνει εκεί μέσα στη μέση, έχουν κάνει εκεί ορυχείο. Μπράβο. Τι πράγματα είναι αυτά. Τα αναγκαία έργα εκτελούνται στο στενό αυτό δρόμο, με συνέπεια να έχει περιοριστεί ο ελεύθερος χώρος στα πεζοδρόμια, τα οποία έχουν καλυφθεί από χώμα σε αρκετά σημεία. Συνέπεια, η διέλευση να γίνεται με τεμποδίων, ενώ δεν έχουν λείψει και οι μικροτραυματισμοί. Ειδικά καλοκαίρι, τώρα σκόνη, ιστορία, μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε όλη μέρα τα κοντήσια ανοιχτά και να κλείνουμε να με τις πόρτες. Άμα πας εκεί πέρα να με τσαΐλια, να με πεταμένα μέσα στο δρόμο, δεν πάνε να τα σουλουπώσουν. Βάζουν εκεί λίγο από πάνω, ξέρω εγώ, και τελειώνει η ιστορία. Αναγκαίο κακό. Το νερό θα μας εφέρουν, θα έχουμε μπόλικο νερό μετά. Η διαφορά ποια είναι? Από το Δήμο να έρθουν, αυτό εδώ που έχει χαλάσει, τούτο εδώ, ναι, πάρτε το. Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλο να πάει πέρα, να το. Σκάψαν εδώ, περνάει το φορτηγό, πατάει, έκατσε. Να έρθουν λοιπόν από το Δήμο να μεριμνήσουν, να φτιαχτεί αυτό. Γιατί το χειμώνα με τα νερά θα βουλήσει όλο να πάει κάτω. Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, άγνωστοι δράστες επιχείρησαν να εισβάλλουν σε οικίες, όπως ανέφερε δημότησα στο τηλεοπτικό φακό, η οποία δεν έκρυψε την ανησυχία της. Δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός και ήδη υπάρχουν 2 κρούσματα από άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν σπίτια ισόγεια ή ημιόροφο, και είναι και η απόλυτη ησυχία, δηλαδή δεν υπάρχουν διερχόμενα αυτοκίνητα να τους ενοχλήσουν. Μερίδα δημοτών περιγράφουν την ταλαιπωρία που βιώνουν τις τελευταίες εβδομάδες, όπως και τους κινδύνους ατυχήματος που ολοχεύουν στην περιοχή από τις ακάλυπτες τομές και όχι μόνο.